Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Η πολιτική συζήτηση, η οποία είναι συνδεδεμένη βέβαια με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε, από τη μία κυβέρνηση η οποία λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνουμε όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις, από την άλλη μία αντιπολίτευση η οποία εκείνο το οποίο κάνει είναι να ασκεί κριτική, δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, ότι η ακρίβεια καλπάζει και μέτρα δεν παίρνονται. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι μαζί μας, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Ερταστικές ημέρες και πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι. Αυτό νομίζω πρέπει να κυριαρχήσει. Είναι το βασικό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μετά από μία εβδομάδα πλούσια σε κοινοβουλευτικό έργο και υποχρεώσεις, αιχμή του δώρατος φυσικά και το κομμάτι του προϋπολογισμού. Και ακούσατε και τη συζήτηση που κάναμε πριν με την καλή συνάδελφο από τα Χανιά, τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη. Πώς κρίνετε αυτή την εξίσωση του προϋπολογισμού, την οποία πανηγυρικά ψήφισε η κυβέρνηση, και από την άλλη τις καθημερινότητες και τα παράπονα τα οποία καταγράφουμε και εμείς καθημερινά από τον κόσμο? Ναι, πράγματι, νομίζω ότι βιώνουμε τις πρώτες εορτές μετά από πολλά χρόνια, όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, εν συναρτήση με την ακρίβεια η οποία καλπάζει, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Η αγοραστική δύναμη. Να πούμε καταρχάς ότι ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος όρος απολαβών του είναι 15.000 ευρώ ετησίως, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Απέχουμε δηλαδή παρασάγκας, απέχουμε πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εδώ πυροδοτείται το όλο πρόβλημα λόγω της ακρίβειας, που βεβαίως έχει εξωγενείς παράγοντες, αλλά κάθε κράτος μέλος με τις πολιτικές του καταφέρνει, κάποια κράτη-μέλη το καταφέρουν, κάποια άλλα όχι, να θωρακιστούν από την ακρίβεια, να ανασχέσουν το φαινόμενο αυτό, το οποίο ξέρετε είναι και πολύ άδικο, διότι ακουμπάει στα χαμηλά και τα μεσαία κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Ναι. Η χώρα μας δυστυχώς, με τις πολιτικές και πρακτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που δεν ενδιαφέρεται στην πράξη να τη θασέψει, να ελέγξει την ακρίβεια, έχει άλλες προτεραιότητες. Βλέπετε ότι έχουν σωρευτεί υπερκέρδη, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, σε συγκεκριμένους κλάδους. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι τράπεζες, την ώρα που οι τράπεζες έχουν κερδίσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, παρακαλώ, την ίδια ώρα απομειώνει η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Την ώρα που οι εταιρείες διήλυσης, ενέργειας, καυσίμων καλπάζουν τα κέρδη τους, mm-hmm, στα όρια της εσχροκέρδειας, γιατί δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την ίδια ώρα έχουμε συμπολίτες μας που δεν μπορούν πραγματικά να βγάλουν το μήνα. Αυτή λοιπόν η όξυνση ανισοτήτων είναι για μας το μεγαλύτερο πολιτικό επίδικο, μακράν του Δευτέρου. Θα μου πείτε, okay, υπάρχει αυτό το ζήτημα, αυτή η διαπίστωση. Τι λύσεις, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, δεν είναι μόνο οι λύσεις, γιατί κύριε Μαμουλάκη, αλήθεια είναι τώρα ότι διάβαζα νωρίτερα σήμερα, ας πούμε, για τα εύσημα από την Κομισιόν για την, mm-hmm, ελληνική οικονομία, ότι είναι μια ανθεκτική πλέον, mm-hmm, οικονομία. Είχαμε καιρό να ακούσουμε αυτή τη λέξη για την ελληνική οικονομία, έχοντας περάσει από χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, και από την άλλη, ένας οικόνομος, το οποίο ανακηρύσσει τη χώρα μας ως χώρα της χρονιάς, ή ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της πεπραγμένα και το νοικοκύρημα, αν καταλάβατε. Στους αριθμούς. Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες πολύ φοβάμαι πως όχι. Μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Συνδεδεμένα αυτά κάπως. Στην πράξη θα συμφωνήσω μαζί σας, όλοι βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει, αλλά καταγράφει μια προσπάθεια, ας πούμε. Θα σας πω. Οι αριθμοί τι λένε, ότι ναι, παράγεται πλούτος. Το μεγάλο ζήτημα όμως, πολιτικά πάντοτε, είναι πώς διανέμεται αυτός. Διότι αν είναι να διανέμεται με τα υπερκέρδη, γιατί αυτό συμβαίνει στη χώρα μας δύο χρόνια, δηλαδή ο πλούτος που παράγεται στη χώρα κατευθύνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία σε συγκεκριμένα ολιγοπωλιακά συστήματα, σε 10, 20, 30, βαριά 40 εταιρείες. Ναι. Την ίδια ώρα που οι πολλοί, μα οι πάρα πολλοί, δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Ούτε σε χρηματοδοτικά εργαλεία, βλέπετε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάσει του σχεδίου Πισαρίδη έχουν πραγματικά απομειωθεί οποιαδήποτε δυνατότητά τους, ούτε εξυγχρονίζονται, ούτε αναπτύσσουν δυναμική, ούτε μπορούν να πάρουν στοιχειώδεις πόρους από τράπεζες ή άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων, πολύ δε μάλλον στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και εδώ θα πω το εξής, ότι η κυβέρνηση νοιάζεται πραγματικά κάτι πολύ να βοηθήσει συγκεκριμένους ολιγοπωλιακούς ομίλους που την στηρίζουν βεβαίως εδώ και πολλά χρόνια και την κρατούν σε ένα ισχυρό πολιτικό και δημοσκοπικό επίπεδο. Αυτό όμως νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο. Αυτό που απαιτείται είναι μια φορολογική δικαιοσύνη. Να πάμε δηλαδή και στο τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Μαμουλάκη. Πάμε λίγο στο φορολογικό και με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο, που πραγματικά, αν αυτό δεν συνιστά την απόλυτη πολιτική εξαπάτηση στους πολίτες, τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Λέει στους ελεύθερους επαγγελματίες,
οι οποίοι τον ψήφισαν κατά 54% παρακαλώ στις εκλογές του καλοκαιριού, τις διπλές. Τους υποσχέθηκε και πήγε στις εκλογές με την υπόσχεση ότι θα μειώσει κι άλλο τους φόρους, θα τους διατηρήσει ή μπορεί και να τους μειώσει χαμηλότερα. Τι συνέβη 5 μήνες μετά, τον στήριξαν οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως, πήρε 54%. Τους εξαπάτησε. Τους έφερε ένα φορολογικό νομοσχέδιο που τους θεωρεί εκ προημίου φοροφυγάδες όλους και βγάζει από το σιρτάρι ένα κεφαλικό φόρο, ένα οριζόντιο μέτρο, τεκμαρτή φορολόγηση. Ναι. Αυτό μας γυρνάει πίσω στη δεκαετία του 80. Δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό κράτος, ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρωπαϊκό κράτος που να έχει στα εργαλεία του την τεκμαρτή φορολόγηση εν έτη 2023. Γιατί? Είχαμε όμως βάλει στο επίκεντρο τη φοροδιαφυγή μέχρι τώρα, έτσι όπως. Πολύ σωστά. Γιατί όχι. Υπάρχει, κακά τα ψέματα. Η απάντηση είναι όχι. Και γιατί? Γιατί γι' αυτό ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Έχει ψηφιακά εργαλεία. Η εργαλειοθήκη της Κομισιόν προσφέρει λύσεις στο να παταχθούν, να ελεγχθούν και να εντοπιστούν οι φοροφυγάδες. Δεν το έκανε. Αντίθετα, γιατί δεν το έκανε? Γιατί προφανώς οι πολύ ψηλά ιστάμενοι και οι έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και μάλιστα με εκλεπτισμένες μορφές, βλέπετε μεγάλες εταιρείες σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες βρίσκουν τρόπους και φοροδιαφεύγουν. Είτε με εξωχώριες, με offshore καταστάσεις ή με άλλους τρόπους. Ναι. Αντί να πατάξει λοιπόν αυτή τη φοροδιαφυγή, η οποία βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος από τον κύριο Στουρνάρα είναι 40 δισεκατομμύρια, όπερ σημαίνει 8 με 10 δις φόροι, οι οποίοι μπορούν να εντοπιστούν και δεν εντοπίζονται για να έρθουν προς τα δημόσια, προς το κράτος, ψάχνει από τους ελεύθερους επαγγελματίες να αντλήσει 600 εκατομμύρια. Ναι. Θεωρώντας τους όλους, όπως σας είπα, οριζόντια ότι φοροδιαφεύγουν, βάζοντας ένα πλαφόν 1.911.000 ευρώ, ουσιαστικά δηλαδή τελειώνοντας τον μικρομεσαίο, τον ετεροαπασχολούμενο, αυτό που έχει ένα μικρό κατάστημα, για παράδειγμα, ή άρα, έναν ελεύθερο επαγγελματία. Μία αναγκαίο μέτρο, θεωρείτε? Δηλαδή τα ψηφιακά εργαλεία μπορούσαν να μας δώσουν μέχρι τώρα τον έλεγχο που θέλουν. Παροχημένο μέτρο. Άδικο μέτρο, ναι. Την ώρα που θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και δεν πληρώνουν αυτοί. Εμείς τι λέμε? Μιλάμε ένα αφορολόγητο των 10.000 ευρώ και μια προοδευτική φορολόγηση. Αυτή είναι και μια προοδευτική πολιτική. Τι λέμε λοιπόν? Βεβαίως να φορολογούνται όλοι οι Έλληνες, αλλά με μια κλίμακα. Έχεις εισπράτης, έχεις υπερκέρδη, θα φορολογηθείς παραπάνω, αφού σε αυτή τη χρονιά έχεις. Εσύ που δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, θα υποστήσεις μια φορολόγηση, αλλά που θα είναι πολύ πιο ήπια, ρεαλιστική και ανθρώπινη. Αυτό δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Σημαίνει σε όλες τις πλειονότητες των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικά αυτές οι οποίες διοικούνται από προοδευτικές κυβερνήσεις όπως είναι στο Νότο. Μάλιστα. Ισπανία, Ιβηρική και γενικότερα. Θέλω να προλάβουμε έτσι να πιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα της ατζέντας, της πολιτικής ατζέντας, γιατί είναι και πολλά. Είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος και συνέβησαν πολλά. Και πολύ πυκνός ο τηλεοπτικός χρόνος, κύριε Μαμουλάκη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή την τροπολογία που την βλέπουμε να τη φέρνει η κυβέρνηση πανηγυρικά, ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από ένα 24ωρο περίπου τον κυρία Μητσοτάκη, να υποστηρίζει πάρα πολύ έντονα αυτή την ρύθμιση. Και θα πει κάποιος, γιατί όχι και στην Ελλάδα? Τροπολογία κατατέθη. Η τροπολογία κατατέθη και αφορούσε τους μετανάστες. Δεν ξέρω αν το κάνουμε αναφορά σε αυτό τον τραγέλαφο της Νέας Δημοκρατίας, εσωκομματικά για πρώτη φορά στην ιστορία, τη μεταπολιτική θεωρία της χώρας μας. Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργός, καταψηφίζει. Δεν απέχει, είναι παρόν. Καταψηφίζει την τροπολογία. Ναι, για την στάση του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, πάμε λίγο στο νομοθέτημα, το οποίο πέρασε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε βέβαια τη δημόσια διάβολευση για την κατάργηση, να πω. Επίπλαστα κατάργηση. Τριπλάρισμα του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Εμείς δεν έχουμε μονές, ούτε αγκυλώσεις. Όμως, προτού κρίνουμε κάτι, οφείλουμε να το μελετήσουμε. Ας τεθεί λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοθέτημα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη περί ιδιωτικοποίησης πανεπιστημίων. Για να τοποθετηθούμε. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Άρα, σαν μια πρώτη γενική ιδέα, σαν τίτλος, να σας το πω πολύ απλά, δηλαδή ακούτε μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν λέτε όχι εξ αρχής. Οποιοσδήποτε λέει όχι. Ίσως ένα ναι μεν αλλά. Όχι, θα σας πω. Είτε το να πεις όχι ή ναι, προτού μελετήσεις σε βάθος και έρθει στα χέρια σου το νομοθέτημα, νομίζω ότι δείχνει μια εκ προημίου κακεντρέχεια, τέλος πάντων, έχει καλή διάθεση. Το σωστό κοινοβουλευτικά είναι να μελετήσεις τον νόμο και να αποφανθείς. Ούτε ναι, ούτε όχι. Περιμένουμε να κοινοποιηθεί, να τεθεί στη δημόσια διαβούλευση, στη δημόσια σφαίρα και φυσικά θα έχουμε και εμείς μια τοποθέτηση. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σφαγιανάκη? Το να προβεί σε μια προσπάθεια να ανοίξει κι άλλο την αγορά εκπαίδευσης και μάλιστα με
καταστρατηγώντας ή τριπλάροντας το άρθρο 16 του Συντάγματος. Πέραν ότι είναι και εξόχως προβληματικό σε πολιτικό και νομοθετικό και συνταγματικό επίπεδο, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Δεν πρέπει πρώτα να ενισχύσεις τη δημόσια παιδεία, τα κρατικά πανεπιστήμια, να τα θωρακίσεις, να τα ενισχύσεις, που είναι αφυδατωμένα στελεχειακά από εκπαιδευτικούς, από προβληματικές υποδομές, και μετά βεβαίως να δεις και την πτυχή, την έκφανση. Αυτό είναι ένα ζήτημα άλλου τύπου. Αλλά ξεκινάς πρώτα από το ίδιο, από τις ίδιες της πατρίδας σου, της χώρας σου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια κίτρινη κάρτα, για να μην πω κόκκινη, στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν ενδιαφέρεται. Αυτό αποτυπώθηκε και στον κρατικό υπεροϋπολογισμό, όπου οι δαπάνες στην πράξη για την παιδεία ήταν δεν πολύ λιγότερες. Δεν ενισχύθηκαν, εννοείται. Οι δαπάνες για την παιδεία. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαμουλάκη, έτσι, στη συζήτηση αυτή, σε ό,τι έχει να φέρει αφορά με το εκπαιδευτικό κομμάτι, ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, μίληξε για αυστηρούς όρους λειτουργίας κτηριακών εγκαταστάσεων. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, το κομμάτι των κτηριακών εγκαταστάσεων, θα πω μόνο, είναι αστείο. Έχουμε δει πανεπιστήμια τα οποία σε τίποτα δεν θυμίζουν χώρους, εκπαιδευτικούς χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και τιμωροποιίες μεγάλες. Δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή των καθηγητών, των φοιτητών. Τη χάνει η αδερφή μου να είναι καθηγήτρια στην Πάντιο και προσφάτως με την ορκομοσία της επισκέφτηκα την σχολή, μια ιστορική σχολή όπως είναι πανεπιστημιακή. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές. Κτηριακά δεν θυμίζει σε τίποτα ιστορικό. Σε τίποτα. Δεν θυμίζει τίποτα αυτό το ιστορικό πανεπιστήμιο που είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και επίσης η επικινδυνότητα είναι πραγματικά στο κόκκινο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, επειδή μου βρισκόμαστε στην εκνοή του 2023, κύριε Μαμουλάκη, πώς βλέπετε να έρχεται το 2024 και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι δικές σας ως αξιωματική αντιπολίτευση? Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο και συζήτηση που έχουμε κάνει και παλαιότερα μαζί εδώ στην εκπομπή, με δεδομένο ότι σας ασκείται ακόμη κριτική ότι δεν έχετε ξεπεράσει τα εσωκομματικά σας για να ασχοληθείτε καθαρά με το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Σφακιανάκη, εκτιμώ ότι ο κύκλος της εσωστρέφειας ολοκληρώθηκε. Ότι αυτό που επιτακτικά ζητούν οι Έλληνες πολίτες από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και γενικότερα από την αντιπολίτευση αξιωματική και ελάσσων της χώρας, είναι να αναταχθεί, να ανοίξει το βηματισμό, και ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, να αγιωθεί με την κοινωνία, να αφουγκραστεί τα προβλήματα που επικρατούν και είναι πολλά δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία, και το κυριότερο, να δώσει λύσεις. Απτές, κατανοητές και εύπεπτες. Λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα των πολλών. Δεν είναι εύκολο και είναι και το ζητούμενο. Αλλά νομίζω ότι με τα στελέχη τα οποία διαθέτει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα στελέχη τα οποία διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μπορούν να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο. Ο δρόμος είναι μεγάλος και μακρύς. Έχουμε το ορόσημο των ευρωεκλογών σε 180 μέρες από σήμερα. Έχουμε όμως και εθνικές εκλογές σε περίπου 4 έτη από σήμερα. Έχετε και ένα συνέδριο το Φεβρουάριο. Ακριβώς. Έχουμε και ένα καταστατικό συνέδριο, το οποίο νομίζω ότι αντιμετωπίζεται με πολύ ενδιαφέρον από την κοινωνία. Και σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Όχι μόνο καταστατικό, αλλά και καθοριστικό, λένε πολλοί. Καταστατικό και καθοριστικό συνάμα. Ναι. Και σε αυτό το συνέδριο έχουμε μια νέα συνθήκη. Και αυτό σας το λέω διότι ήμουν προχθές στα γραφεία της Κουμουντούρου και το παρατήρησα και εξεπλάγει ευχάριστα. Τι ήταν αυτό? Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, δυνατά βιογραφικά, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ενταχθεί στο think tank του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, για τους πολίτες, να ακούσουμε, στην ομάδα, ομάδα σκέψης νεαρών παιδί ανθρώπων, 25, 30, 35 ετών, που έχουν γνώσεις και θέλουν να προσφέρουν. Θέλουν να μείνουν στην πατρίδα, να μην αποχωρήσουν, εκτός που ξέρετε το brain drain δυστυχώς ακόμα επικρατεί. Mm. Αλλά και το κυριότερο θέλουν να προσφέρουν και σε πολιτικό επίπεδο. Άρα η διαρροή προς τη Νέα Αριστερά δεν σας έχει προβληματίσει? Δεν νομίζω. Σέβομαι την πορεία του καθενός και τις επιλογές του. Ο χρόνος και ο κόσμος κρίνει. Και νομίζω ότι αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεπεράσει και πάμε παρακάτω. Στις φωνές οι οποίες θα ακουστούν το Φεβρουάριο, κάποιες ενδεχομένως να συμφωνούν με τον κύριο Κασελάκη, κάποιες ακόμη να διαφωνούν. Τι είναι εκείνο το οποίο θα παίξει καθοριστική σημασία για να ενισχυθεί η ενότητα του κόμματος? Νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι η εξωστρέφεια στην πράξη, το να απομονώσουμε ή να μην έχουμε στεγανά και, αν θέλετε, και οι ιδεολειψίες που είχαμε στο παρελθόν. Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει, που αλλάζει αφουγκραζόμενο τις προσλαμβάνουσες από την κοινωνία. Μια ισχυρή ομάδα η οποία θα ανταποκρίνεται και εντός Βουλής και εκτός Βουλής. Και, πολύ σημαντικό αυτό που είναι και η ειδοποιώς διαφορά νομίζω, και ένα ψηφιακό κόμμα.
Ο κόσμος αλλάζει. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα και οι εργασιακές συνθήκες στην Αμερική, προσφάτως παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλάζουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε μπροστά μας την περιβαλλοντική κρίση, την κλιματική αλλαγή, την εγκληματική αλλαγή, που επίσης αλλάζει τις ζωές μας. Είδατε ο προϋπολογισμός που μόλις ψηφίστηκε, για πρώτη φορά ενσωματώνει δαπάνες 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και θωράκιση του κράτους. Πρέπει να βαθύνουν οι γενναίες. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτά τα κελεύσματα, οφείλουμε εμείς να απαντήσουμε και να ανταποκριθούμε. Είναι ένα στεγανό το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί ενδεχομένως και αυτό που και ο κύριος Πύρτζης πρότεινε, να υπάρξει και μια ανοιχτή συζήτηση και γιατί όχι συμπόρευση με το Πασόκ στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, και αν όχι με το Πασόκ, και με άλλες δυνάμεις και με παλαιότερους συντρόφους που έχετε συνυπάρξει πολιτικά. Θα σας πω. Θα ξεκινήσω από μια διαπίστωση για να φτάσω στη φράση του Χρήστου του Σπίρτζα αλλά και άλλων στελεχών του προοδευτικού χώρου. Έχουμε ένα ζήτημα, κυρία Σφακιανάκη. Για πρώτη φορά στη χώρα από το 1974, στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία θωρακίζεται γιατί διέθετε τρία θεσμικά αντίβαρα. Ποια ήταν αυτά τα αντίβαρα για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία μας? Η δημοσιογραφία, η δικαιοσύνη και το ίδιο το κοινοβούλιο. Η δημοσιογραφία δυστυχώς στη χώρα μας έχει καταχθεί στη θέση 107 και όχι μόνο σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά στα μηντιακά, τα κυρίαρχα μέσα. Νομίζω ότι επικρατεί κάτι μοναδικό, κοινοφανές. Η κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη είναι παντού. Έχουν εξαγοραστεί εννοώ μέσω των διαφημίσεων και αυτό το βιώνουμε. Δεν χρειάζεται να το πω παραπάνω, ο κόσμος καταλαβαίνει. Η δικαιοσύνη. Πώς μπορεί να είναι αντικειμενική δικαιοσύνη σε μια χώρα όταν επιλέγονται οι κορυφαίοι δικαστικοί παράγοντες του αρίου πάγου εννοώ από την ίδια την κυβέρνηση? Από μια επιτροπή θεσμού και διαφάνειας που είναι βουλευτές της συμπολιτεύσεως. Άρα ξεκινάει και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει αυτό στις άλλες χώρες. Υπάρχει πραγματικά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Άρα, το πρώτο αντίβαρο, η δημοσιογραφία, έχει πρόβλημα. Το δεύτερο, η δικαιοσύνη, έχει πρόβλημα. Να σας πω ότι όλα τα σκάνδαλα μετατρέπονται σε σκευωρίες. Ζήμες, Νοβάρτης, υποκλοπές, Predator. Και το τρίτο όμως, που υπήρχε μέχρι χθες, οφείλω να το πω αυτό, δεν είχε καταρριφθεί ή καταπέσει. Ήταν ο ίδιος ο κοινοβουλευτισμός. Η χώρα είχε αντιπολίτευση μέχρι και το καλοκαίρι. Είχε μια αντιπολίτευση υπό τον Αλέξη Τσίπρα με 32%. Ασκούσε πίεση, καλός ή κακός, εκρήθη, αλλά υπήρχε αντιπολίτευση. Τώρα και αυτός ο τρίτος θεσμικός πυλώνας, αυτό το τρίτο θεσμικό αντίβαρο, κατερρίφθη. Διότι τεμαχίστη, σαλαμοποιήθη ουσιαστικά, πάρα πολλά μικρά κόμματα. Το κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης. Και έτσι λοιπόν τι δημιουργείται εδώ? Μια ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη κυβέρνηση να πράττει κατά το δοκούν χωρίς να υπολογίζει κανένα. Γι' αυτό και η διαφθορά πραγματικά στη χώρα μας θυμίζει εποχές δεύτερης θητείας η μύτη. Άρα η διαπίστωση είναι ένα κοινό μέτωπο, κύριε Μαμουλάκη. Πάμε λοιπόν. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η συνθήκη επιβάλλει, κατά την άποψή μου, εκτιμώ πως όχι τώρα, μετά τις ευρωεκλογές θα πυροδοτηθούν εξελίξεις. Και είναι λογικό, πρώτων ευρωεκλογών είναι δύσκολο να υπάρχουν συγκλήσεις. Μετά τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι θα πυροδοτηθεί μια τέτοια προσπάθεια, μια τέτοια κίνηση, δηλαδή συνένωση, σύμπλευση με κοινές πολιτικές συνισταμένες, όχι χωρίς πλαίσιο και πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Που έχουν όμως μια κοινή βάση. Ναι. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανασχέσουμε, για να αντισταθούμε, για να μπορέσουμε να προτείνουμε μια σοβαρή λύση στα προβλήματα των πολιτών. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, εσείς τις βλέπετε μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Μένει να το δούμε αυτό, κύριε Μαμουλάκη. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε και να σας καταθέσω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστώ όμως πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ.